Εκτός από το πρώτο σετ, σήμερα ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να πάρει μια νίκη ακόμα που τον βοηθάει για την κατάταξη του πρωταθλήματος. Ναι, σίγουρα νομίζω το πρώτο σετ δεν μπήκαμε πολύ συγκεντρωμένα. Μπήκαμε πιο χαλαρά από ό,τι έπρεπε για αυτό το παιχνίδι. Από εκεί πέρα πήραμε όμως μια εύκολη νίκη. Πήραμε στους ρυθμούς που θέλαμε. Και από εδώ και πέρα το μυαλό μας είναι η Τετάρτη στο ένα κάτω παιχνίδι με την Εθνική Βούλας για την είσοδο μας στο Final Four του Κυπέλλου. Για τους δύο τίτλους που διεκδικείται φέτος. Σίγουρα η στόχη είναι να πάρουμε και τους δύο τίτλους. Ο Ολυμπιακός θέλει να πρωταγωνιστεί, ο Ολυμπιακός θέλει να δει τρεις εκτιμένα. Από εκεί πέρα σίγουρα θεωρώ ότι ο θεσμός του κυπέλλου είναι πάντα πιο δύσκολος. Είναι παιχνίδια νοκάου τα οποία κρύβουν πάντα εκπλήξεις. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός και η ομάδα μου έχει δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει, ότι είναι συγκεντρωμένη και σοβαρή σε κάθε παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός αύριο έχει γενέθλια, τα 94. Τι εύχεσαι? Αρχικά να πω χρόνια πολλά στον Ολυμπιακό, να ευχηθώ υγεία και επιτυχίες σε όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού. Και να έχουμε τη λύπηρα τους φιλάθλους μας να μας στηρίζουν, να μας αγαπάνε, αλλά και τους προέδρους μας που χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.